Λοιπόν, θα πάμε να ανοίξουμε το μεγάλο θέμα του Λαβρίου, όπου εχθές μας συγκλώνησε όλους. Μία απίστευτη βιαιότητα, ένα περιστατικό. Θα δούμε και ένα βίντεο ντοκουμέντο που έχουμε εξασφαλίσει, όπου επιτέθηκαν σε ένα παιδί. Είχαμε συμπλοκή δύο ομάδων. Μεταξύ παιδιών που έμεναν στην Κερατέ και μεταξύ παιδιών που έμεναν στο Λαύριο. Φέρετε τώρα, αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες, ότι υπάρχουν δύο ομάδες. Πιάστηκαν λοιπόν στα χέρια, δεν είναι η πρώτη φορά. Αυτό είναι το βίντεο, λίγα λεπτά μετά το μαχαίρωμα. Και μάλιστα κάπου προς το τέλος ακούγεται και να λέει «Τον μαχαίρωσε, τον μαχαίρωσε». Τώρα, αυτές τις εικόνες, ρε Σπύρο, είναι που δεν θέλουμε να βλέπουμε, γιατί μιλούμε για παιδιά. Μιλούμε για περιστατικά τα οποία είναι πάρα πολλά. Και ίσως πρέπει να το βάλουμε με ένα ερωτηματικό. Είναι πάρα πολλά. Τώρα τα βλέπουμε εμείς. Υπήρχαν και παλιότερα, απλώς δεν είχε τέτοια ένταση. Πολύ σωστό αυτό που λες, Χρύσα. Προφανώς και παλιότερα υπήρχαν. Έχω την εντύπωση όμως, Χρύσα, ότι πλέον έχει αναβαθμιστεί η βία. Δηλαδή εκεί που τα παιδιά λένε διαφορές τους, διαφορές. Τώρα παιδιά με διαφορές, καταλαβαίνετε γιατί λέμε έτσι. Δεν μπορεί να έχουν διαφορές παιδιά ανήλικα μεταξύ τους. Ανόητο είναι όλο αυτό. Αλλά λύνουν αυτά που έχουν μεταξύ τους με τα χέρια. Τώρα μπήκαν τα μαχαίρια. Αργότερα θα δούμε και χειρότερα. Να πάμε στο Λαύριο όμως, με την βοήθεια του κυρίου Σταύρου Καραγκούνη, πρόεδρος γονέων ΕΠΑΛ Λαυρίου, και έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε κοντά μας, και ευχαριστούμε θερμά, την ειδική επιστήμονα, εγκληματολόγο και ψυχολόγο, την κυρία Ιωάννα Λαμπάκη, απευθείας από το Ηράκλειο Κρήτης, που είχαμε και το συμβάν με τον νεαρό, που έδιρε το διευθυντή του σχολείου, επειδή ενημέρωσε όσο όφιλε τους γονείς του ότι συμμετείχε σε κατάληψη. Καλημέρα σας, κυρία Λαμπάκη. Πάμε κατευθείαν στο ρεπορτάζ. Να πάμε στον κύριο Καραγκούνη να μας πει τι είδους βεντέτα είναι αυτή, αγαπητέ Σταύρο, κύριε Καραγκούνη, που φέρνει αυτά τα παιδιά πέρα από το άγριο ξύλο, που πλέον δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι είναι κανονικότητα, και στη χρήση όπλων πλέον. Μαχαίρια. Μπορούσε να αφαιρεθεί μια ζωή εκείνη τη στιγμή. Σαν οπαδοί, σαν ίενες που πάνε να ξεσκίσουν το θύραμά τους συμπεριφέρονται. Μας ακούει ο κύριος Καραγκούνης? Δεν μας ακούει ο κύριος Καραγκούνης. Ωραία, πάμε και στον κύριο Άρη Αρίφουκλου. Είναι δημοσιογράφος, συνάδελφός μας από την πόλη μας. Καλημέρα. Καλημέρα, Χρύσα. Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα, Άρη. Βρισκόμαστε έξω από το ΕΠΑΛ. Καλημέρα, δεν ξέρω να ακούμε. Είσαι έξω από το σχολείο, Άρη. Βρισκόμαστε έξω από το ΕΠΑΛ Λαυρίου. Χθες το πρωί, λίγο πριν τις 11, δύο ομάδες παιδιών συγκεντρώθηκαν μετά τη λήξη της γιορτής της ημέρας αθλητισμού που γιορτάζονταν σε όλα τα σχολεία της Λαυριωτικής. Α, νόμιζα ότι ήταν η μέρα ξυλοδαρμού, δεν το κατάλαβα. Προφανώς ήταν η μέρα ξυλοδαρμού, ναι, διότι αυτό, 20 άτομα από την Κερατέα, ναι, συν 50 από το Λαύριο, αρχικά λεκτικά, στη συνέχεια έρθαν στα χέρια, και κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας εκ των μαθητών, 16 ετών παρακαλώ, ναι, τράβηξε μαχαίρι και μαχαίρωσε δύο συμμαθητές του στον Μυρό πίσω. Και τους δύο, τρεις μαχαιριές επέφερε, δύο στον έναν, μία στον άλλον μαθητή. Αλυσίδες στην συμπλοκή, οι οποίες βρέθηκαν στον τόπο της συμπλοκής από την αστυνομία, η οποία ειδοποιήθηκε από τους καθηγητές, οι οποίοι δεν κατάφεραν να χωρίσουν τα παιδιά στην συμπλοκή. Και έτσι έγινε και το μαχαίρωμα. Άμεσα έφτασαν οι αστυνομικοί εδώ, διαλύθηκαν τα παιδιά. Οι πέντε άτομα με ένα αυτοκίνητο κατάφεραν να διαφύγουν προς το λιμάνι. Συνελήφθησαν από τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Λαυρίου, τον κύριο Πογδανίδη, και δύο αστυνομικούς στο λιμάνι του Λαυρίου, και προσήχθησαν κατευθείαν στο τμήμα. Είναι μια περίεργη κόντρα. Τώρα η απορία, φαντάζομαι, όλων μας είναι πώς γίνεται αυτά τα 16χρονα παιδιά, 15χρονα, όσο χρονών κι αν είναι, τι διαφορές μπορεί να έχουν αυτά τα μικρά παιδιά. Και πώς η βία μπορεί να έχει ένα παιδί μέσα τους, αυτή την τρυφερή ηλικία, που τώρα αναπτύσσονται, τώρα εξελίσσονται, τώρα πάνε να βγουν στην κοινωνία, να μάθουν γράμματα. Τι κακό μπορεί να συμβαίνει δηλαδή ανάμεσα σε 16χρονα παιδιά που τα φτάνουν σε σημείο να βγάλουν μαχαίρι, να τραυματίσουν έναν άλλον συμμαθητή τους, και μάλιστα με κίνδυνο ακόμα και να τον σκοτώσουν. Ναι, βεβαίως, γιατί οι μαχαιριές που δέχτηκαν οι μαθητές ήταν στο Μυρό. Θα μπορούσε να κόψει κάποια μυριαία αρτηρία και σε χρόνο, πολύ λίγο χρόνο, να χάσουν την ζωή τους. Οι μαθητές είναι καλά. Μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Λαυρίου από συμμαθητή τους αρχικά. Στη συνέχεια τους σταμάτησε η αστυνομία. Ανέλαβε εκείνη να μεταφέρει τους μαθητές στο κέντρο υγείας Λαυρίου, διότι δεν υπήρχε ασθενοφόρο διαθέσιμο εκείνη τη στιγμή. Οι μαθητές τους προσφέρθηκαν πρώτες βοήθειες. Είναι καλά στην υγεία τους και κατόπιν
την προσήχθησαν και εκείνοι στο τμήμα για να καταθέσουν για το τι έχει συμβεί. Το περίεργο είναι ότι είναι μαθητές από δύο κοντινές πόλεις, οι οποίες ανήκουν στον ίδιο Δήμο. Κάτι, στο Δήμο Λαβριωτικής, Λαβρίο και Κερατέα. Να προσθέσουμε, Άρη, και έρχεται η ίδια πραγματικότητα και μας υπενθυμίζει. Δεν λέω ποια μας διδάσκει, μας υπενθυμίζει αυτά που συνήθως ξεχνάμε. Δηλαδή, αναστατωνόμαστε για 2-3 μέρες και μετά γυρίζουμε στην καθημερινότητά μας. Τα χτυπήματα αυτή, η μεθόδευση των το χτυπημάτων συγκεκριμένων με μαχαίρι, είτε τα βλέπεις στο διαδίκτυο, είναι πολύ εύκολο γκουγκλάροντας να βρεις, είτε είναι οι συνήθεις μέθοδοι που μαθαίνουν τους πιτσιρικάδες ανόητους ανεγκέφαλους που θέλουν να γίνουν ήρωες στις στιγμές και να ανήκουν κάπου, αυτοί που στατολογούν κυρίως ομάδες, σε οπαδικές καταστάσεις δηλαδή, ή σε κομμάτια που λειτουργούν ως οπαδοί σε δράσεις της χαμηλής παραβατικότητας. Δηλαδή, παιδιά που τα αξιοποιούν κάποιοι συγκεκριμένα, τα εργαλειοποιούν για να έχουν αποτέλεσμα είτε εκβιάζοντας, είτε προσβάλλοντας, είτε οτιδήποτε. Το νόμισμα που πολύ σωστά έθεσε η Χρύσα, τι μπορεί να είναι διαφορές μεταξύ τους, εκεί η κυρία Λαμπάκη θα μας βοηθήσει, γιατί νομίζω ότι οι διαφορές είναι αυτό που προσπαθούν να βρουν κάτι για να έχουν λόγο να τσακωθούν, κυρία Λαμπάκη. Γιατί κάτι ουσιαστικό που να έχει περιεχόμενο δεν πιστεύω ότι υπάρχει. Είναι σαν να ψάχνουμε μια αιτία, θα φτιάξουμε κάτι ως διαφορά που θα μας χωρίζει και θα μας φέρει ως αντιπάλους. Είναι κάπως έτσι. Καλημέρα ξανά. Κοιτάξτε, νεανική παραβατικότητα υπήρχε ανέκαθεν. Αυτό που έχει αλλάξει είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της. Δηλαδή πλέον, λόγω της απευαισθητοποίησης στο κομμάτι της βίας, οι νέοι βλέπουν τρομερές σκηνές. Όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, ότι βλέπουμε κάτι και μετά από τρεις μέρες το ξεχνάμε. Έτσι ακριβώς. Τα παιδιά εκτίθενται σε τρομερές σκηνές βίας και τρομερά περιστατικά. Κατά τη διάρκεια της ημέρας τους, η πληροφόρηση είναι τρομερή από όλο τον κόσμο σε αυτό το σημείο. Κυρία Λαμπάκη, δηλαδή φταίει κάτι στο σπίτι? Φταίνει το ότι τα παιδιά παίζουν περισσότερο στο διαδίκτυο, ότι βλέπουν σκηνές βίας στο διαδίκτυο, τα παιχνίδια, τα video games τα οποία έχουν σκοτωμούς? Τι μπορεί να φταίει και προκαλεί όλη αυτή την ένταση που βλέπουμε και αυτή τη βία? Τα παιδιά και οι νέοι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι κομμάτι της κοινωνίας. Βλέπουμε ότι η κοινωνία πάσχει σε όλους τους τομείς και κυρίως κοινωνικά. Οπότε αυτό δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει και τους νέους και τους ανήλικους. Σίγουρα το άγχος, το στρες, η έκθεση σε τέτοια περιστατικά, τα βιντεοπαιχνίδια, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες είναι αυτοί που μπορεί να επηρεάσουν. Όπως ξαναείπα και νωρίτερα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της νεανικής παραβατικότητας είναι αυτά που έχουν αλλάξει. Δηλαδή, βλέπουμε ότι συναντώνται πλέον και άτομα με υψηλό κοινωνικο-οικονομικό στάτους, τα οποία μπορεί να προβούν σε μια τέτοια συμπεριφορά. Άρα δεν είναι ταξικό. Προστέρψην. Όχι, δεν είναι ταξικό. Είναι γενικευμένο αυτό. Ακριβώς. Αφορά όλο το ηλικιακό κομμάτι, δηλαδή. Ναι. Και ναι, το ηλικιακό και το κοινωνικο-οικονομικό. Εδώ να πάμε όμως στην πιθανή ευθύνη ή θέση των γονέων. Επιτρέψτε, κύριε Λαμπάκη, βάζοντας στην κουβέντα και τον κύριο Σταύρο Καραγκούνη, που είναι πρόεδρος γονέων. Τον έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι στο τηλέφωνο ο κύριος Καραγκούνης. Κύριε Καραγκούνη, εσείς οι γονείς, πώς ερμηνεύετε αυτή τη συμπεριφορά των παιδιών σας? Κοιτάξτε, καταρχάς καλημέρα από το Λαύριο και τη Λαβριωτική. Να πω το εξής αρχικά. Λυπούμαστε πάρα πολύ που και η περιοχή μας μπαίνει σε αυτό το χάρτη και σε αυτό το άρθρο. Συμβαίνει πάντου, δεν αφορά μόνο σας, κύριε Καραγκούνη, δεν έχει στοχευτεί η περιοχή, το καταλαβαίνετε. Ακριβώς. Λυπόμαστε πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Θα σας πω λίγο την εμπειρία μου όσον αφορά το Σύλλογο Γονέων από πέρυσι το Γενάρη που αναλάβαμε. Οι Σύλλογοι Γονέων δεν είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα αγαπητό στους γονείς. Και το λέω αυτό γιατί δεν συμμετέχουν πάρα πολύ στους συλλόγους αυτούς. Να τα λέμε λοιπόν αυτά. Όταν σας καλούν, ελάτε να μας ενημερώσουν οι ειδικοί επιστήμονες και από τους 180 γονείς έρχονται 4, 10, 15, είναι πρόβλημα αυτό. Κάπως έτσι. Και αν ήθελε το Υπουργείο να βάλει κάτι υποχρεωτικό, θα έπρεπε αρχικά να ξεκινάει από την υποχρεωτική συμμετοχή του των γονιών στους συλλόγους γονέων. Μεγάλη αυτό θα ήταν είπατε, το πρώτο. Σωστό. Που θα έπρεπε να γίνει. Γιατί εμείς, για παράδειγμα, όχι μόνο μετά από τα χτεσινά γεγονότα, αλλά και ως απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είχαμε υπόψη να καλέσουμε όλους τους γονείς την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να τους ενημερώσουμε τι έχει γίνει, τι έχουμε κάνει ως σύλλογος. Μην νομίζετε, 5-10 άνθρωποι είναι που τρέχουν σε κάθε σχολείο, προκειμένου να σταθούν δίπλα στα παιδιά και να κάνουν 5 καλά πράγματα, ας πούμε, για τα παιδιά. Δεν λέω ότι ο Σύλλογος Γονέων είναι αυτός ο οποίος θα λύσει το πρόβλημα ή ξαφνικά θα γίνουν όλα ρόδινα, αλλά αναμφισβήτητα, όσο περισσότερο γονείς συμμετέχουν,
Πόσο τώρα, κύριε Καραγκούνη, για να καταλάβουμε κι εμείς λίγο, επειδή έχουμε εσάς και είστε εδώ ο πρόεδρος των γονέων στο ΕΠΑΛ εκεί και τα γνωρίζετε καλά τα πράγματα, τι διαφορές μπορεί να έχουν αυτές οι δύο ομάδες παιδιών, αν μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε ομάδες παιδιών, τι διαφορές μπορεί να έχουν αυτά τα παιδιά, και αν είναι η πρώτη φορά που βλέπετε ένα τέτοιο περιστατικό, δηλαδή έχει ξανασυμβεί να τσακώνονται με τέτοια ένταση τα παιδιά σας? Θα σας πω συγκεκριμένα από αυτά που έχουμε συλλέξει ως πληροφορίες και κυρίως από παιδιά ή από γονείς άλλους, γιατί όπως για το προηγούμενο συμβάν είπατε ότι οι καταστηματάρχες στην Ερμού δεν μιλάνε, μην είναι για την εντύπωση ότι και τα παιδιά στα σχολεία, αν δουν κάτι, θα πάνε να το πούν στους γονείς ή οτιδήποτε, γιατί και εκεί υπάρχει αντίστοιχα ο φόβος. Έτσι. Μάθαμε λοιπόν ότι το συμβάν αυτό προέκυψε από μία σύγκρουση από δύο μηχανάκια δύο παιδιών πριν κάποιο διάστημα, αν το λέω σωστά, που έσπασε κάποιος καθρέφτης ή δεν ξέρω τι. Και με αφορμή λοιπόν αυτό το συμβάν, πριν από 10 μέρες ενημερωθήκαμε χθες ότι έγινε μια πολύ μικρότερη έκταση σε αντίστοιχο επεισόδιο έξω, μακριά από το σχολείο. Και χθες ήταν, ας το πούμε, έτσι, το τελειωτικό. Δηλαδή, για αστεία αφορμή τώρα. Ναι, ακριβώς. Γιατί ένα μηχανάκι, για δύο μηχανάκια τα οποία έσπασε ο καθρέφτης. Έτσι τουλάχιστον έχουμε μάθει. Δηλαδή για ένα σπασμένο καθρέφτη φτάσαμε στη στρατολόγηση ομάδων και φτάσαμε από το άγριο ξύλο και στα μαχαιρώματα. Και έχουμε δύο παιδιά τραυματίες, 13 προσαχθέντες νεαρούς μαζί με τους γονείς τους και την πιθανότητα να είχαμε το κάτι παραπάνω και σήμερα να συζητάγαμε για ένα παιδί που έφυγε από τη ζωή ή για δύο παιδιά ή κάτι άλλο. Το διανοούμαστε όλοι μας αυτό ή είμαστε λίγο στον κόσμο μας? Μπορούμε να το διανοηθούμε? Και αν μου επιτρέπετε να προσθέσω και βεβαίως, το εξής, το οποίο το τονίζω αυτό, γιατί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και για τα επόμενα, αυτά τα επεισόδια συνήθως ξεκινούν οι βεντέτες. Εγώ λοιπόν κρούω τον κόδωνα του κινδύνου και μιλήσαμε και με τον κύριο Δήμαρχο εδώ χθες στην περιοχή, που πάντα είναι δίπλα σε όλα αυτά τα ζητήματα, προκειμένου να προσέξουμε αν το ένα συμβάν μπορεί να φέρει και κάτι άλλο παραπάνω. Ναι, γιατί σε κάθε περίπτωση, αν όπως λέει ο Σπύρος, τα πράγματα ήταν χειρότερα, θα είχαμε ένα παιδί νεκρό ή και δύο παιδιά νεκρά και άλλο ένα παιδί ή δύο παιδιά πάλι στη φυλακή. Δηλαδή μιλάμε για κατεστραμμένες ζωές σε μια πολύ πολύ τρυφερή ηλικία. Και δεν μπορεί να καταλάβει το μυαλό μας, δεν μπορούμε να συλλάβουμε πώς γίνεται να έχουν τόση βία στην ψυχή τους μικρά παιδιά τα οποία βρίσκονται σε αυτή την ηλικία, έχουν πάει στο σχολείο να μάθουν γράμματα. Και δεν καταλαβαίνουμε. Βάλτε στην εικόνα, παρακαλώ, αυτό. Και την κυρία Λαμπάκη και τον συνάδελφο τον Άρη. Είμαστε όλοι μαζί. Να μας δώσετε κι εσείς, κυρία Λαμπάκη, έτσι, μία εικόνα για όλο αυτό που συμβαίνει. Πώς μπορεί αυτά τα παιδιά έτσι ξαφνικά να έχουν τόση βία, τόση κακία? Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Ίσως το χαρακτηρίζω κι εγώ λάθος. Σαν να είναι οργή μέσα που εκφράζεται. Ναι, σαν να είναι ένα μίσος προς κάπου που δεν ξέρουν πού. Έτσι. Και πρέπει να το βγάλουν προς τα έξω. Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό που συζητάμε μέχρι τώρα ότι μια πολύ επίσης σημαντική μεταβλητή είναι η υποτίμηση του εκπαιδευτικού συστήματος. Δεν σέβονται το χώρο, δεν σέβονται τα πρόσωπα, ναι, δεν έχουν κερδίσει οι εκπαιδευτικοί το σεβασμό των παιδιών, χωρίς να θέλουμε να τους αδικήσουμε στο σύνολό τους. Πιθανόν δεν μπορούν οι άνθρωποι ή αν πάνε σε ένα ήδη οργισμένο θερμό περιβάλλον, πώς να το πάρουν από την αρχή. Βέβαια, έχουμε και τις ελάχιστες περιπτώσεις εκπαιδευτικών που αδιαφορούν ή χαϊδεύουν τα παιδιά περισσότερο για να τα γοητεύσουν και να έχουν την ησυχία τους παρά για να τα εκπαιδεύσουν, για να τους δώσουμε όλα τα μαθήματα για το πώς θα σταθούν στη ζωή με αξιοπρέπεια και μακριά από βία. Έτσι. Κάπως έτσι είναι, κύριε Λαμπάκη, νομίζω. Νομίζω και πάλι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπαμε νωρίτερα. Η έκθεση σε περιστατικά βίας, το να παρακολουθεί ένα παιδί καθημερινά και να μπορεί με την κίνηση του δαχτύλου του να παρακολουθήσει άπειρα περιστατικά βίας, είναι αυτό που ενισχύει το συναίσθημα της τέρψης. Δηλαδή ψάχνουν για κίνδυνο, για το να είναι ρυψοκίνδυνα, ώστε να ενισχυθούν συναισθήματα έντασης και πρόκληση ενδιαφέροντος. Κυρία Λαμπάκη, ήρθε στο δικά σας μέρη. Πήγε ο νεαρός, περίμενε, είχε νέδρα, περίμενε να πάει ο διευθυντής του σχολείου, τον περίμενε από νωρίτερα. Ξύπνησε πιο νωρίς. Ο νεαρός ξύπνησε πιο νωρίς από το εκπαιδευτικό. Άρα δεν ήταν και πάνω στη στιγμή. Τον περίμενε να πάει στο σχολείο, να παρκάρει. Να κατέβει. Και του λέω: δώρα μεγάλε, του λέει. Γιατί είπε στον πατέρα μου ότι εγώ συμμετείχα στην κατάρρευση και δώσ' του. Πέφτει κάτω του. Και λέει, ο άνθρωπος νόμιζε ότι μου σπάσε το χέρι, του άνοιξε τη μύτη. Δηλαδή μιλάμε για. Αυτό το παιδί που λες τώρα. Επειδή υπάρχει τριβή με το συγκεκριμένο σχολείο, είναι γκέτο στο κομμάτι του Ηρακλείου το συγκεκριμένο σχολείο. Δηλαδή, τι σημαίνει, κυρία Λαμπάκη, είναι γκέτο ένα σχολείο που έχει μικρά παιδιά? Για εξηγήστε το λίγο, γιατί έχει σημασία αυτό που λέτε, να τα ακούσουμε ο και οι υπόλοιποι.
Ναι. Ο πληθυσμός παιδιών, ο οποίος υπάρχει σε αυτό το σχολείο, είναι παιδιά έτσι, που η νεανική παραβατικότητα υπάρχει πολύ έντονα στην καθημερινότητά τους. Ναι. Μάλιστα, συνηθίζεται πολύ, πολύ συχνά να υπάρχουν μετεγγραφές παιδιών, επειδή ακριβώς γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται με το συγκεκριμένο σχολείο και να αλλάζουν σχολείο γιατί δεν θέλουν να εμπλακούν τα παιδιά τους σε αντίστοιχα τέτοια περιστατικά. Τίνει το σχολείο στο σχολείο να ηγούνται τα παιδιά έναντι του. Ναι, αλλά κύριε Λαμπάκη, δεν είναι λύση το ότι έχουμε 10 νταΐδες ή 50 νταΐδες και κάποιους ήσυχους να φύγουν ήσυχοι να αλλάξουν σχολείο και να μείνουν νταΐδες για να γίνει γκέτα το σχολείο και να έχουμε σχολείο για νταΐδες. Γιατί έτσι θα έχουμε γυμνάσια λύκεια νταΐδων, όπου εκεί θα εκπαιδεύονται και θα έχουν το ασφαλή χώρο, γιατί ως νταΐδες θα έχουν την περιοχή τους. Το περιβάλλον τους, ακριβώς. Ναι, αλλά αυτό είναι ευθύνη της πολιτείας, επιτρέψτε μου. Συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ απόλυτα. Αλλά αν η πολιτεία ανοίγει τα σχήρα στη Γετσουλία μακριά από μένα, απερθέτω το ποτήριο, το πικρό τούτο, δεν βγαίνει αποτέλεσμα. Ναι, φαίνεται να μην αγγίζεται αυτό το σχολείο. Έξω από το σχολείο γίνεται διακίνηση ναρκωτικών κτλ. Αυτά που μας καταγγέλλεται, κυρία Λαμπάκη, αυτή τη στιγμή τώρα. Αυτά μας καταγγέλλεται, πρέπει να τα έχουμε τίτλο, αλλά εμείς έχουμε το χθεσινό ακόμα. Είναι σοκαριστικά, διότι αν μιλάμε για ναρκωτικά έξω από σχολείο, αν μιλάμε για σχολεία γκέτο, τότε μάλλον όλοι εμείς ως πολίτες, ως κοινωνία, κάτι κάνουμε λάθος. Δεν φταίνε αυτά τα παιδιά, γιατί αυτά είναι παιδιά. Εμείς είμαστε οι ενήλικες. Και ακόμα και αν δεν έχω παιδιά, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, βάζω και εσάς και μας βάζω όλους μας μέσα σε αυτό. Τώρα θα μου επιτρέψετε μία τελευταία κουβέντα, Άρη μου, γιατί και εσύ κάνεις ρεπορτάζ. Βλέπουμε αυτές τις εικόνες όπου παιδιά ανήλικα με χειροπέδες μεταφέρονται στο αστυνομικό τμήμα, γιατί έτσι πρέπει να γίνει εκείνη τη στιγμή. Είναι μία εικόνα η οποία μας ξενίζει και μία εικόνα που δεν θέλουμε να βλέπουμε για μικρά παιδιά. Όμως αυτό πρέπει να γίνει. Εσύ έχεις κάνει ρεπορτάζ, έχεις ακούσει τι λένε οι συμμαθητές, τι λένε εκεί τα παιδιά στη γειτονιά. Είναι ένα περιστατικό που τους άγγιξε και λένε ήταν κάτι συγκλονιστικό και δεν θα ξαναγίνει, ή λένε ότι εντάξει δεν τρέχει και τίποτα. Βρεθήκαμε από την πρώτη στιγμή μετά το συμβάν, περίπου 15 λεπτά μετά το συμβάν στο ΕΠΑΛ Λαβρίου, μάλλον πρώτα στο κέντρο υγείας για να δούμε αν τα παιδιά που μεταφέρθηκαν εκεί είναι καλά. Και κατόπιν έξω από το ΕΠΑΛ συναντήσαμε πάρα πολλούς μαθητές, οι οποίοι είχαν μια έντονη ανησυχία, αλλά και γονείς, πάρα πολλούς γονείς, οι οποίοι επέμεναν ότι αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει, να τελειώσει, διότι το συγκεκριμένο σχολείο έχει δώσει και άλλα περιστατικά στο παρελθόν με βία πράγματα, φθορές πάρα πολλές μέσα. Ο Δήμος συγκεκριμένα έχει πληρώσει πάρα πολλά χρήματα για την αποκατάσταση των ζημιών από μαθητές και εξωσχολικούς στο συγκεκριμένο συγκρότημα. Δεν είναι ένα παλιό, πολύ παλιό σχολείο. Είναι ένα νέο σχετικά σχολείο συγκριτικά με όλα τα υπόλοιπα. Είναι ένα σχολείο που βρίσκεται απέναντι από ένα νηπιαγωγείο και από ένα δημοτικό σχολείο επίσης. Και αυτά τα παιδιά χτες ήταν έξω στο προαύλιο και πιθανόν είδαν όλη αυτή τη συμπλοκή μαθητές του δημοτικού και του νηπιαγωγείου μπροστά του, στο μαχαίρωμα δηλαδή. Οι μαθητές είναι ανήσυχοι. Μιλήσαμε και με, με την δευτεροβάθμια εκπαίδευση εδώ του Δήμου Λαβριωτικής, η οποία αναλαμβάνει την πρωτοβουλία από εβδομάδα. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόμενος, συνεργασία με την αστυνομία, τον Δήμο Λαβριωτικής, τους γονείς και τους μαθητές, να ξεκινήσουν μια καμπάνια ενημέρωσης, αν θέλετε, να τα βάλουν λίγο κάτω και να μετρήσουν λίγο τα πράγματα. Επίσης, να σας αναφέρω ότι χτες το απόγευμα έβγαλε ένα δελτίο τύπου και ο Δήμαρχος Λαβριωτικής, ο κύριος Δημήτρης Λουκάς, ο οποίος αναφέρει δυστυχώς, σημειώθηκε μια εξαιρετικά βίαια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων μαθητών στο ΕΠΑΛ Λαβρίου. Ως δάσκαλος πρώτα, αλλά και ως δήμαρχος, καταδικάζω περίφερα στα τη χρήση βίας και κάθε είδους επιθετικότητα. Μάλιστα. Ή κακοποιητική συμπεριφορά. Πολύ δε μέσα στο σχολικό περιβάλλον, όπου οι μαθητές πρέπει να ζουν με ασφάλεια, με σύμπνοια και με ομοψυχία. Παρακαλώ. Να κάτσουν οι δήμαρχοι, γιατί δεν είναι μόνο μια περιοχή, να πάρουν ένα τους γονείς και τις δύο γονείς. Είναι τέσσερις οι δήμοι που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο σχολείο. Να κάτσουν σε ένα μεγάλο χώρο, να κλείσουν την πόρτα απόλυτα και να συζητήσουν μεταξύ τους. Ανοιχτά. Να κάνουν ένα group therapy με την καλή έννοια, το λέω, και να βγουν έξω άλλοι γονείς, άλλοι εκπαιδευτικοί, άλλοι τοπικοί φορείς, ενώ άλλοι και πιο πλέον αποφασιστικοί. Ευχαριστούμε θερμά, αγαπητέ Άρη. Σας ευχαριστούμε όλους. Κύριε Καραγκούνη, κύριε Λαμπάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα από το Λαύριο.